Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είστε από τα πιο δραστήρια σωματεία, κύριε Κουμπούρη, και λόγω των περικοπών στις συντάξεις και των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα. Πώς βλέπετε τις αλλαγές αυτές? Κοιτάξτε να σας πω, είμαστε δραστήριοι όχι γιατί κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε τους αγώνες γιατί έχει δυσκολέψει η ζωή μας και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν τσακιστεί τα δικαιώματα που με πολλούς αγώνες και πολλές θυσίες κατακτήσαμε. Και όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν σε βάρος μας είναι άδικα μέτρα. Γι' αυτό κάνουμε τις διαδηλώσεις, γι' αυτό κάνουμε τις συγκεντρώσεις. Τώρα, από ό,τι άκουσα από το νομοσχέδιο και από ό,τι διαβάζουμε, εκείνο που θα περιμένουμε σε λίγο θα είναι να μας καθορίσει και τα αιτήματα η αστυνομία. Αυτό μόνο δεν έχουν βάλει στο νομοσχέδιο. Γιατί... Έστω και σαν αστεϊσμός, νομίζω δεν πρέπει να λέγεται, γιατί είναι τρομερά αντιδημοκρατικό. Δεν εκτιμώ ότι κανείς θα το είχε ποτέ κατά νου. Αλλά θέλετε να μας πείτε για το συγκεκριμένο πλαίσιο. Θεωρείτε ότι χρειαζόταν μια παρέμβαση ή είναι όλα καλά όπως γίνονται μέχρι τώρα και δεν χρειάζεται να γίνει απολύτως τίποτα? Δεν είναι της αστυνομίας το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων και σήμερα της σημερινής κυβέρνησης. Ποτέ δεν έκλεισαν οι δρόμοι με αυτά που λένε, με 50 άτομα και όλα εκείνα που λένε. Οι δρόμοι κλείνουν πραγματικά και θα πολλαπλασιάζονται. Αν θέλετε, και χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, η οποία και αυτή χαρακτηρίστηκε από ορισμένους ότι είναι κατευθυνόμενη κτλ. Οι δρόμοι κλείνουν με χιλιάδες διαδηλωτές, με χιλιάδες εργαζόμενους που υποφέρουν από τα μεγάλα προβλήματα. Μέχρι σήμερα κανένα. Βεβαίως. Δεν είναι ρεπορτάζ. Έχουμε πέσει πάνω σε πολλές 100 ανθρώπων. Κοιτάξτε. Που έχει κλείσει όλοι στα δύο. Κοιτάξτε. Εγώ έχω πέσει δηλαδή, τουλάχιστον. Φαντάζομαι δεν με γελούν τα μάτια μου. Κοιτάξτε. Οι δρόμοι δεν κλείνουν από τις διαδηλώσεις, δηλαδή με την έννοια ότι γίνονται διαδηλώσεις για να κλείνουν οι δρόμοι. Οι εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται και ανάλογα με την ένταση, αν θέλετε, των προβλημάτων, πάρα πολλές φορές πράγματι υπάρχει ένταση από τα προβλήματα, κλείνουν για τα προβλήματά τους. Και φυσικά δεν θα κλείνει κανένας δρόμος, να σας πω. Ναι, αλλά κύριε Κουμπούρη, δεν θα κλείνει δρόμος, ακούστε με ένα λεπτό, δεν θα κλείνει δρόμος αν οι εργαζόμενοι, εάν οι συνταξιούχοι, εάν τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας έπρεπε εκείνα που έπρεπε να παίρνουν, τα δικαιώματά τους θα ήταν. Ήταν δικαιώματα τα οποία θα τους επιτρέπουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Σε μια ιδανική κοινωνία τώρα να φέρετε. Όχι, σε μια ιδανική κοινωνία να φέρετε. Ακούστε να σας πω. Σίγουρα προφανώς υπάρχουν διακρίσεις τώρα. Ακούστε να σας πω. Αμφισβητεί κανείς ότι ο εργαζόμενος είναι ο παραγωγός του πλούτου? Αμφισβητεί κανείς ότι η εργασία είναι πηγή κάθε δημιουργίας? Λοιπόν, οι εργαζόμενοι έχουν όλα τα δίκαια. Και σε εκείνο. Και σε εκείνο που δεν έχουν δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι όταν πρόκειται να κάνουν διαδηλώσεις, να κάνουν τις απεργίες τους, να κάνουν... Εχθές ακούγαμε ρεπορτάζα τέλειωτα για την ταλαιπωρία και δεν έδειχναν, ας πούμε, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα κανάλια, πραγματικά τα μεγάλα προβλήματα του ασφαλιστικού, να τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Κύριε Κουμπούρη, πάντως, επικοινωνιακά μιλώντας, είναι αυτός σκοπός η διαδήλωση? Θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα? Γιατί αυτό το μήνυμα δύσκολα μπορεί να το περάσει κανείς σε κλειστούς δρόμους. Από όλα αυτά που ακούσαμε και από αυτά που έχουν αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι μόνο εδώ, ότι εχθρός είναι το λαϊκό κίνημα και από το Ευρωκοινοβούλιο πάρθηκε τέτοια απόφαση, το ζήτημα δεν είναι κλείνουν, δεν κλείνουν οι δρόμοι. Και φυσικά όταν γίνονται διαδηλώσεις θα κλείνουν οι δρόμοι. Το ζήτημα είναι για αυτούς ότι θέλουν να εμποδίσουν για όλες τις κυβερνήσεις και την κυβέρνηση να χτυπήσουν το δικαίωμα του εργαζόμενου. Ερώτημα να κατεβαίνει, να από έρχεται. Αυτά που έχετε ακούσει και από αυτά που έχετε διαβάσει, γιατί μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε βεβαίως να το δούμε στο σύνολό του σε λίγες μέρες. Πού ακριβώς διαφωνείτε? Διαφωνείτε για παράδειγμα στο 48ωρο της ενημέρωσης? Σε όλα να σας πούμε, ναι, και αυτά, ναι. Και στον προβληματισμό που είχαστε και εσείς οι ίδιοι. Πόσος κόσμος θα έρθει? Είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε πόσο κόσμος θα έρθει, μακάρι να έρχεται περισσότερος. Δεύτερο, τον τόπο τον ορίζουμε εμείς. Ποιος θα τον ορίζει, η κυβέρνηση και η αστυνομία, εκεί που εκτιμάμε ότι θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα η διαδήλωση. Το δρόμο και τη διαδρομή, ποιος θα την καθορίσει? Γιατί δεν γίνεται αγώνας για τον αγώνα, πρέπει να την καθορίζουν τα συνδικάτα που θα πάνε. Στο χώρο που θα πάνε, επίσης πρέπει να τον καθορίσουν. Τα αιτήματα, τα δρομολόγια, όλα αυτά είναι ζήτημα δημοκρατίας και είναι ζήτημα των συνδικάτων, του συνέχεια.
έρχεστε και του διαδηλώδην με όλα τα μέσα εκείνα που ο εργαζόμενος εκτιμάει ότι πρέπει να διαδηλώσει. Κύριε δηλαδή, τώρα επικαλούνται ορισμένοι. Επικαλούνται τα 50 άτομα. Αν μαζευτούν 100 άνθρωποι, πρέπει να κλείνει ο δρόμος, κατά τη γνώμη σας. Ορίστε. 100 άνθρωποι μαζεύονται. Πρέπει να κλείνει ο δρόμος ή όχι. Εξαρτάται σε ποιο δρόμο θα. Σε οποιοδήποτε είναι. Δρόμο. Πρέπει να κλείνει με 100 ανθρώπους. Κοιτάξτε, είναι. Γιατί με 10.000 δεν αμφισβητεί κανείς που πρέπει να κλείνει. Είναι. Κοιτάξτε να σας πω. Λογική, δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Δεν είναι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει. Δεν σας ρώτησα ποιο το πρόβλημά τους. Δεν είναι το πρόβλημά τους. Και να σας πω. Κύριε Κουμπούρη, αν μπορείτε να απαντήσετε. Θα σας απαντήσω αμέσως. Μα βλέπετε άλλο πράγμα. Δεν σας μιλάω για άλλο πράγμα, γι' αυτό σας μιλάω. Ωραία, πείτε μου. Και σας απαντάω ότι είναι σε θέση τα συνδικάτα και ξέρουν και πραγματικά ανάλογα με τον κόσμο που συγκεντρώνουν δεν κλείνουν πάντοτε τους δρόμους. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Σας ευχαριστώ. Και στη, στη διαδήλωση που δείχνετε τώρα πίσω, που τη βλέπω το ένα ρεύμα είναι ανοιχτό στην προκειμένη περίπτωση. Κύριε Κουμπούρη, κάτι τελευταίο. Συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι υπεύθυνος διαδήλωσης? Και δεν το λέω σε εσάς, γιατί εσείς περιφρουρείτε τις διαδηλώσεις και τις πορείες σας, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος φέρει μια ευθύνη, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να παρισφρίουν άτομα τα οποία προκαλούν επεισόδια, τις ζημιές όμως καλείται να τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Κυρία Παπασταύρου, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που γίνονται διαδηλώσεις, επεισόδια δεν γίνονται. Τα επεισόδια τα κάνουν πάρα πολύ συγκεκριμένοι και αξιοποιούν αυτούς τους κύκλους που λέτε για να χτυπήσουν το δικαίωμα του εργαζόμενου να διαδηλώνει μαζικά. Ποιος θέλει να κάνει από τους εργαζόμενους που κατεβαίνει για το μεροκάματό του, για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα και έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή του, να πάει να σπάσει το τζάμι μιας βιτρίνας κτλ. Αυτά αξιοποιούνται από το κράτος για να χτυπηθούν πραγματικά οι διαδηλώσεις. Επομένως, εμείς είμαστε υπεύθυνοι και έχουμε ευθύνη και πραγματικά το οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που έχουν κάνει διαδηλώσεις πάρα πολλές. Ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί καλά, πρόβλημα και εμείς πρέπει να είμαστε οι οργανωτές. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.